κάτι περισσότερο σε σχέση με τα στοιχεία αυτής της παραπληροφόρησης. Δηλαδή, ήταν λάθος οι πληροφορίες που περιέχονταν σε αυτό το φάκελο της UEFA ή δεν υπήρχε καν θέμα που να ονοματίζει και να υποδεικνύει προς συγκεκριμένο πρόσωπο? Βασικά, επειδή είμαι στη μέση μιας συνάντησης με το νομικό μας τμήμα, μελετούμε τα θέματα και θα τοποθετηθούμε πάρα πολύ σύντομα. Ναι. Για εμάς είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά. Θεωρώ ότι ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί η λαθασμένη στοχοποίηση του ποδοσφαιριστή, όπου οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε το πρόβλημα, το αποδείξαμε με έρευνες εμείς, όχι με κουβέντες του καφενέ, ότι οι ποδοσφαιριστές φοβούνταν να μιλήσουν, γιατί δεν αμφισβητεί κανείς ότι γνωρίζουν και ότι θα εμπλέκονται και ποδοσφαιριστές. Ναι. Δεν είμαστε Κινέζοι, ξέρουμε τι γίνεται. Φοβούνταν να μιλήσουν για ποιους, για άλλους συναδέλφους τους ή και μεγαλύτερους παράγοντες του ποδοσφαίρου. Αλλά με αυτή την κίνηση, τη λαθασμένη κίνηση της αστυνομίας, ναι, θα καταντήσουμε αυτή τη στιγμή να φοβούνται οι ποδοσφαιριστές να κάνουν κάποιο λάθος και να διάρκειαν κάποιο αγώνα. Ναι. Αυτό που έγινε ήταν τραγικότατο. Απαντάει στο ερώτημα γιατί υπάρχουν 84 φάκελοι, απαντάει στο ερώτημα γιατί υπάρχει λαθασμένος μηχανισμός και γιατί υπάρχουν λαθασμένες διαδικασίες. Ένα λεπτό, κύριε Νεοφοιτητή, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν υπάρχει μια πληροφόρηση Α, ωραία, ή υπάρχουν υποψίες, δεν πρέπει να καλείται ένας ποδοσφαιριστής για να δώσει μια κατάθεση? Βεβαίως. Πώς καλείται? Να το ξεκαθαρίσουμε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Η πληροφόρηση που υπήρχε για το φάκελο, ο φάκελος ήρθε και αποστάθηκε στην Ομοσπονδία από τον Νοέμβριο, ναι ή όχι? Ναι. Ναι. Για ποιο λόγο η Ομοσπονδία παρακρατούσε αυτό και το κρατούσε μυστικό μέχρι τις 7 Ιανουαρίου? Δεν ξέρω, δεν είμαι η Ομοσπονδία. Ωραία. Εσείς γνωρίζετε κάτι ένα περισσότερο. Ένα εύλογο ερώτημα, ναι, που θα αναμένουμε τις απαντήσεις και της Ομοσπονδίας και της αστυνομίας. Μάλιστα. Δεύτερον, όταν έγινε η σύσκεψη, από ποιον πήρε την πληροφορία η αστυνομία, τη λαθασμένη πληροφόρηση, ναι, και από ποιον κατευθύνθηκε να προχωρήσει στη σύλληψη του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή? Ναι. Άρα, από εσείς εδώ, γνωρίζετε από ποιον? Εγώ γνωρίζω από ποιον, ναι, να μας πούμε στην αστυνομία. Εγώ αυτό που γνωρίζω ότι η σύσκεψη που έγινε ήταν με άτομα της Ομοσπονδίας. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Αναφερθήκατε σε κάποια στατιστικά που έχετε και μάλιστα στο φόβο ορισμένων ποδοσφαιριστών μελών σας, οι οποίοι γνωρίζουν από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από αυτά που μας είπατε και διστάζουν να πάνε και να καταθέσουν και να δώσουν πληροφόρηση ούτως ώστε να σπάσει αυτό το απόστημα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Ωραία. Εσείς έχετε ονόματα, έχετε διευθύνσεις που μπορείτε να δώσετε για να υποβοηθήσετε το έργο της αστυνομίας και για τίποτα, να καθαρίσει και το όνομα και των ποδοσφαιριστών? Δεν θα δώσουμε αυτόν τίποτα ώσπου λειτουργούν ερασιτεχνικά. Τα έχετε όμως, δηλαδή, το παραδέχεστε. Δεν πρόκειται να εκθέσουμε κανένα μέλλον μας σε κίνδυνο της σωματικής του ακαιρεότητας και της ζωής του. Ο δηλαδή η πληροφόρηση που έχετε μπορεί να τους βάλει σε κίνδυνο, λέτε? Οπωσδήποτε. Τα είδαμε έχετε, και δηλαδή, με την υπόθεση του Ντόπικ, ναι, το πώς χειρίστηκαν την υπόθεση. Είναι τελείως ερασιτεχνικά. Ναι. Υπάρχει ο τρόπος, γνωρίζουμε το τι γίνεται στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή με την παρούσα νομοθεσία και με τον τρόπο που είναι δεμένα τα χέρια και τα πόδια των ανακριτών, το είπα και από την Παρασκευή εγώ ότι με τον τρόπο που τροχιοδρομούνται θα καταλήξουν όπως ήταν οι 84 σπαγγέλοι, θα ακουμπήσουμε τους 100 και θα συζητούμε άλλα 100 χρόνια μέσα στα κανάλια γιατί δεν μπορούν να κάνουν σύλληψη. Άμα θέλουν, όπως όφυλαν και όπως οφείλουν, να μας καλέσουν σε μια σύσκεψη που θα πάμε και να μιλήσουμε και να βρούμε τη λύση. Αν θέλουν. Αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν θέλουν. Ποιος να σας καλέσει, η αστυνομία, εννοείται? Ή όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες? Συγγνώμη, εδώ πάνε οι εμπλεκόμενοι παράγοντες και λένε ότι, ξέρετε, είναι ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν και πρέπει να εμπλέκονται και μπορεί να εμπλέκονται. Και κάνουμε σύσκεψη μόνοι μας εμείς, αλλά αυτοί που εμπλέκονται να μπορούν να μας βοηθήσουν, δεν τους καλούμε να μιλήσουμε. Και θα πάνε να τους συλλάβουμε. Ναι, μάλιστα. Γιατί σοβαρομιλούμε. Αυτοί είναι ερασιτεχνισμοί. Αυτοί είναι ερασιτεχνισμοί. Οι ερασιτεχνισμοί από πού προκύπτουν, κύριε Νοφοιτητή? Από τους χειρισμούς της αστυνομίας ή σας αφήνει ακάλυπτους στο νομικό πλαίσιο και δεν διασφαλίζει ότι και μια κατάθεση ή μια πληροφόρηση που μπορεί να δοθεί, θα διασφαλίσει την ακαιρεότητα και την ανωνυμία του μάρτυρα? Μα ποια προστασία του μάρτυρα έχω εμείς? Ναι, αυτό ρωτώ. Πιστεύετε χρόνια ότι δεν είναι προστατευμένοι, δηλαδή? Βεβαίως.
Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο περιμένουν από ποδοσφαιριστές με αυτή τη συμπεριφορά να μπουν μπροστά και να δώσουν πληροφορίες για να απειληθεί αυτό το θέμα. Μάλιστα. Θα περιμένουμε να τελειώσουμε την σύσκεψη, γιατί τον τελευταίο καιρό έγιναν και άλλες συσκεψεις. Ήδη έγινε ένα, αν γνωρίζετε, μέσα του Intercry Sports, έγινε ένα συνέδριο πριν ένα μήνα, όπου ήταν και Interpol και UAPLIS στην Κύπρο. Και έκανα μια ανάλυση και κάποια σεμινάρια που μίλησαν για το πώς διαχειρίζονται παρόμοιες περιπτώσεις και το τι έγινε. Μάλιστα. Στο τέλος της ημέρας, κάναν τα σεμινάρια μόνο για να είναι σεμινάρια. Και πήγαμε πάνω στην νοοτροπία, στην κουλτούρα, τις παλιές τακτικές, τις αποτυχημένες. Μάλιστα. Λοιπόν, τα σημειώνουμε, θα μιλήσουμε αμέσως μετά με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας. Θα επανέλθουμε σύντομα με δήλωση και τοποθέτηση από το σύντομο. Θα την περιμένουμε. Δεν θα αφήσουμε τα πράγματα. Μάλιστα. Θα περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νοφιτίδη. Πάμε στον